Вракалёсун! Вракалёсун, вракалёсун! Γεια παιδιά, ήρθα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα... Κουνούπι σκότωσε αρμάδα. Ότι εσύ κύριε, όταν θέλεις το σκοτώνεις, όταν δεν θέλεις. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη. Αχ, το δαχτυλίδι. Σε αυτό το βίντεο θα δοκιμάσουμε life hacks και θα αντιδράσουμε. Θα αντιδράσουμε σε life hacks. Σε life hacks. Όπως καταλαβαίνετε, έχω πάρα πολύ όρεξη σήμερα και δεν θα αφήσω κανέναν να μου τη χαλάσει τη μαλλίνα αυτό. Πάμε λίγο στο ψητό τώρα. Σήμερα θα αντιδράσουμε και θα δοκιμάσουμε life hacks από το TikTok. Κάτι life hacks που δηλαδή τα βλέπεις και σου έρχεται αμέσως. Αμέσως όλα να παίξει βιολί, να χαρακωθείς μαλάκα κατευθείαν. Θα ανοίξω το κινητό μου και θα μπούμε στο TikTok. Θα μπούμε λοιπόν στην πλατφόρμα και θα δούμε τα life hacks τα οποία έχω πατήσει καρδούλα. Να μην τα ξεχάσω, δηλαδή να τα κρατήσω, μην τα χάσουμε κιόλας. Και πάω εγώ λίγο στην άκρη τώρα για να βλέπετε εσείς τα life hacks. Ή μάλλον θα τα βλέπετε ολόκληρα στην οθόνη να κριτζάρουμε μαζί. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο που βρήκα. Ωραία, βλέπουμε ένα ζευγαράκι το οποίο έχει πάει στην εξοχή να καθίσουν, να χαλαρώσουν λογικά και για κάνα πικνίκ, να περάσουν ωραία. Το θέμα είναι ότι αποφάσισαν να πάνε σε ένα καιρό τον οποίο ήταν ήλιος! Ήλιος από ό,τι βλέπουμε! Ωραία, ας πούμε ότι είχε ήλιο αλλά έχει αέρα ρε φίλε και κρυώνει το κορίτσι. Για να δούμε τι έκανες ρε μεγάλε. Ο άλλος εντωμεταξύ μισόγυμνος δίπλα. Μισό. Ξεκινάμε με το γεγονός ότι η κοπέλα κρυώνει μέσα στο καρακαίλι. Το δέχομαι. Δέχομαι ότι μπορεί να έχει αέρα και να κρυώνει. Το δέχομαι. Το να πάρει τη ζελατίνα που τηρίζει το φαγητό, δεν το δέχομαι. Μαλάκες, φτιάχνει μπουφάν. Στην τελική ρε φίλε, τι στρώσατε να βάλετε στο πικνίκ. Αυτό το τραπεζομάντιλο, δώσε στο μπούστικο. Εγώ προσωπικά, αν έφτιαχνα στην κοπέλα μου και πηγαίναμε στην πικνίκ, υποτιθέμενη κοπέλα, έτσι. Ναι, σχολίασε με κάτω, σχολίασε. Μαλάκα, πού να βρει κοπέλα, έτσι πως είσαι. Μαλάκα, φτιάξει πρώτα το μαλλί σου και μετά βρει κοπέλα. Κοίτα, μαλάκα, σπυριάρι. Το βουλώσετε, ρε! Υποθέτουμε λοιπόν ότι εγώ πήγαινα με την κοπέλα μου και την έβλεπα να κρυώνει. Νίκο, κρυώνω. Κάνε κάτι. Κρυώνει. Τι κάνει, ρε, Λίδη. Εγώ να βοηθήσω ήθελα. Ας μην το σχολιάσουμε αυτό. Για να περάσουμε στο επόμενο. Μάλιστα, το παιδί λόγω του ήλιου δεν βλέπει. Οκ, okay, μπορεί να έχει μια μπακατέλα κινητό. Τουλάχιστον τα iPhone προσαρμόζουν την κατάλληλη φωτεινότητα. Ας υποθέσουμε πως δεν είναι τόσο λεφτά και δεν έχει να πάρει iPhone. Είναι λοιπόν το παιδί στον ήλιο, δεν βλέπει καλά. Και για να δούμε τι θα κάνει, για να δούμε το life hack αυτό που θα τον σώσει. Μάλιστα, το βάλε σε σακούρα να βλέπει, το κρατάει κάπως. Για συνέχισε το, μήπως είναι καλύτερο το πράγμα, μήπως πάει καλύτερα. Ναι, δεν ξέρω για σας, αλλά δεν. Για πάμε στο επόμενο. Μάλιστα, η κοπέλα έχει κάτι κοτσιδάκι εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε. Δεν μπορεί να βάλει την μπλούζα το φουτεράκι της. Πετάει και την πορδία από δίπλα, όπως έχω. Για να δούμε τι έχει. Ρε εσείς και με τέτοια μαλλιά, το μπουρδέλο, το μπουρδέλο, το φούτερ, μπαίνει. Έχεις τα διάλα. Στην τελική, δύο κοτσίδες έχεις. Βγάλε τα λαστιχάκια, βάλτε και γραβάλτε. Δεν μπορώ, μου λέτε μη φωνάζεις τα βίντεο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ρε μαλάκα. Και αυτοί που στην παραγωγή είναι στόκοι, ή ρε φίλε πραγματικά, και στο εξωτερικό έχουν τέτοια προβλήματα. Δεν ξέρω. Αρχίζω και πιστεύω τελικά ότι ο Γρηγόρης είναι πιο έξυπνος. Και όχι, θα τον πάρω ένα τηλέφωνο να του ζητήσω συγγνώμη. Εδώ, στο βίντεο. Έλα. Εγώ σε πήρα για να σου πω ένα συγγνώμη. Γιατί? Που σε λέω ηλίθιο και χοντρό και γενικότερα ηλίθιο. Χαζόσε, ρε. Όχι, αλήθεια σου λέω. Εντάξει, thanks. Εντάξει. Ναι, όχι, αυτό. Ναι, όχι, αυτό. Γεια. Έχει πει κάτι. Άσε μας, μωρέ. Έχουμε μπλέξει. Άντε, γεια. Έλα, γεια. Έπρεπε. Έλα, πλώρη, γυρνάω βίντεο, σκάσε. Σε ενοχλεί το ξυγκάκι! Για δείξε μας, κορίτσι μου, για δείξε μας, τι κάνουμε αν έχουμε παχάκια! Α, ναι. Χτύπησα τον ποπό μου άσχημα, ε! Χτύπησες τον ποπό σου! Σου έχω τη λύση!
Το σάγιο είναι πολύ θεραπευτικό, γι' αυτό και οι γάτες γλύφονται. Τι κάνω, σωμάδα. Επόμενο. Ωπα, μια detective. Βρήκε στη μέση του πουθενά ένα νούντουλ. Για να δούμε. Χτύθηκαν τα μυστικά του. Αυτή η εταιρεία θα καταστραφεί. Μαλάκες! Εν τω μεταξύ, άμα γινόταν αυτό, να μπορεί να γράψει πάνω στα νούντουλ και να πάκρυβε τα μυστικά σου. Τα γαμάτο. Παρ' όλα αυτά είναι ηλίθι. Εκτίθηκαν χωρίς να το καταλάβουνε. Πού να περίμενε κανείς ότι αυτή θα σκεφτεί να γράψει τα μακαρόνια. Αλλά κάτσε. Θυμάμαι κι εγώ είχα γράψει πιο παλιά. Δεν θα συνεχίσω αυτή τη σειρά. Όχι, θα τη συνεχίσω αν αυτό το βίντεο το ευχαριστηθήκατε και σας άρεσε και μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. Αυτά τα life hacks όπως παρατηρείτε είναι πάρα πολλά. Φανταστείτε ότι παίρνω part 30-50, το παρατηρήσατε και στο βίντεο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική τους, αλλά με κάνουν ώρες να γελάω. Δηλαδή τόσο. Όχι, εσύ σκέφτομαι το γέλιο, το έτσι το απλό. Πραγματικά με κάνουν να γελάω κροτευτικά. Πρέπει να είσαι πολύ λίδιος ρε φίλε για να δημιουργήσω όντως κάτι τέτοιο. Να ανεβάσει ένα τέτοιο βίντεο. Έχω φτάσει σε ένα σημείο να πιστεύω ότι τα δικά τους βίντεο είναι πιο cringe από τα δικά μου. Πρέπει να με πάρω να ζητήσω συγγνώμη στον εαυτό μου. Όχι, γιατί με κρίνω, με κατακρίνω. Έλα, Νίκο. Έλα, έγινε κάτι. Ναι, σε πήρα να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί. Α, το είδα κάτι και. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Είσαι καθυστερημένο μωρέ και είμαι σε δουλειά. Άιντε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Subscribe αν δεν είστε subscribe. Δεν ξέρω κατά πόσο οι εικόνες που περνάτε τόση ώρα σας φαίνονται εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε ένα ακόμη βιντεάκι. Ως το επόμενο! Τα like hacks αυτά τα μισώ. Δεν αντέχω, δεν μπορώ. Θα τα σπάσω γαμώ. Μαλακίες το τετράγωνο. Κάνω αυτή τη στιγμή. Κάνω τώρα κι εγώ. Γεια σας. Τα λάθη αυτά τα μισώ.